στις εργασίες του συνεδρίου για την αηφόρο περιφερειακή ανάπτυξη που διεξάγεται στην Καστοριά στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας, συμμετείχε ενεργά και η ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα, η οποία όπως και στο παρελθόν επισκέφθηκε την Καστοριά και ασχολήθηκε με την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων. Η λίμνη είναι ένα πλεονέκτημα για την Καστοριά και όλη την περιοχή, τη γύρω περιοχή. Σήμερα, όπως ζούμε εδώ, τα πλεονεκτήματα μιας χώρας της Ευρώπης είναι ένα απόκτημα για άλλες, πόσο μάλλον για τη γειτονική περιοχή. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που γίνεται αντικείμενο μελέτης η λίμνη στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής φιλίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Καστοριά είναι ένας στόχος αυτής της φιλίας, διότι συνέβαλα και εγώ σε αυτό. Όταν στο Βερολίνο συζήτησα τους αρμόδιους για πρώτη φορά και τους μιλούσα για τα προβλήματα, τα ιδιαίτερα που έχουν κάποιες περιοχές μας που πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια βοήθεια, αναφέρθηκα για πρώτη, σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα, την Καστοριά, που η λίμνη της χρειάζεται και τεχνογνωσία και πόρους για να αποκατασταθεί. Έτσι λοιπόν δεν μπορούσα να λείψω από αυτό το συνέδριο που αφορά τη λίμνη. Και ευρύτερα, όταν κανείς φέρνει παράγοντες εδώ που ασχολούνται με τα θέματα τα αναπτυξιακά, δεν είναι μόνο το θέμα της λίμνης που γίνεται αντικείμενο συζήτησης, είναι και άλλα πράγματα που έχει η Καστοριά πλεονεκτήματα. Η κυρία Κράτσα δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει για μία ακόμη φορά τον ρόλο που θα πρέπει να παίξει η ελληνική γούνα στις διεθνείς αγορές. Είναι η γούνα που αποτελεί ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της περιοχής και πρέπει, πιστεύω, να αναπτυχθεί με την έννοια μιας στρατηγικής που θα της δώσει ένα όνομα στη διεθνή αγορά. Νομίζω ότι η Καστοριά δεν πρέπει να επαναπαυθεί στο να πουλάει παλτά και ζακέτες. Η Καστοριά πρέπει να στοχεύσει τώρα να συνδυαστεί με ένα όνομα στη διεθνή αγορά. Γούνα ευρωπαϊκή ίσον Καστοριά. Και λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω ότι υπάρχουν κατασκευαστές στην Καστοριά που δεν βάζουν τη λέξη Καστοριά δίπλα στη γούνα. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν από την πλευρά της και στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς υποστηρίζουμε τις βιομηχανίες καταρχάς που τις λέμε δημιουργικές και πολιτισμικές βιομηχανίες. Εδώ και 15 μέρες με τον Επίτροπο τον Αρμόδιο για τη Βιομηχανία, τον κύριο Ταγιάννη, διοργανώσαμε μαζί μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσιάζοντας μια μελέτη το πώς αυτές οι βιομηχανίες που συνδυάζονται με τη δημιουργικότητα και με την πολιτισμική παράδοση ενός τόπου, πόσο πρέπει να βοηθηθούν. Και πιστέψτε ότι στο νου μου είχα την Καστοριά εκείνη την ώρα. Διότι τι άλλο, η Καστοριά έχει αυτή τη βιομηχανία, τη γούνα, που είναι πολιτισμός, δημιουργία και ανάπτυξη. Η κυρία Κράτσα υποστήριξε ακόμη ότι η Καστοριά έχει τις δυνατότητες να γίνει μελλοντικά ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης της τέχνης της γούνας. Για το ζήτημα αυτό, αλλά και για όσα αφορούν στην Καστοριά, η κυρία Κράτσα δήλωσε ότι θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα και η νέα κυβέρνηση.